Μια πώληση μετάβαση είναι ο τίτλος της θεματικής της συνεδρίασης της δεύτερης ημέρας στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο που διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης και αποτελεί την κορονίδα των εκδηλώσεων για την επέτειο των 100 ετών από την απελευθέρωση της πόλης. Για τη δυσκολία ενσωμάτωσης της Θεσσαλονίκης στο ελληνικό κράτος που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ αλλά επήλθε ουσιαστικά μετά το τέλος του εμφυλίου, μίλησε η λέκτορας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Ελπίδα Βόγλη. Ουσιαστικά η διαδικασία της ενσωμάτωσης της πόλης υπήρξε σταδιακή. Θα έλεγε κανείς μάλιστα ότι ξεκίνησε, δεν είναι όμως απαραίτητα βέβαιο ότι περατώθηκε λόγω της έναρξης του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, κατόπιν του εθνικού διχασμού και βέβαια των απόδρασεων αναγκών που εμφανίστηκαν στο προσκήνιο και απορρόφησαν τις προτεραιότητες και, θεωρήθηκαν προτεραιότητες της ελληνικής πολιτικής. Η αρχιτεκτονική της πόλης επανακαθορίζεται με τραγικό τρόπο μετά την πυρκαγιά του 1917 που κατέκαψε το κέντρο και επέβαλε τον επανασχεδιασμό του. Τα σχέδια του Ερνέστ Εμπράρ εφαρμόζονται, δυστυχώς ωστόσο μόνο εν μέρη. Κάει και όλο το ιστορικό κέντρο, ξανασχεδιάστηκε, προτάθηκαν καινούργιες όψεις σε πολλούς δρόμους και πλατείες, αλλά το μόνο που υλοποιήθηκε είναι η γνωστή πλατεία και εδώ σε Αριστοτέλους. Ο Εμπράρ βέβαια είχε προτείνει και άλλα πράγματα, τα οποία τα δείξαμε, γιατί είναι σχέδια που ήταν χαμένα, βρεθήκανε και είδαμε πώς θα ήταν η Εγνατία και η Αγίου Δημητρίου με τα δημόσια κτίρια που είχε προβλέψει ο Εμπράρ. Δυστυχώς δεν υλοποιήθηκαν. Οπότε αυτά τα σχέδια που βρέθηκαν και εκτίθενται αυτή τη στιγμή στο Μουσείο Μπενάκη, σε μια έκθεση που έχω επιμεληθεί και έχει τίτλο Θεσσαλονίκη 1912-2012, η αρχιτεκτονική μιας εκατονταετίας, με συνδιοργάνωση του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Μουσείου Μπενάκη, παρουσιάζονται όλα αυτά τα πρωτότυπα σχέδια. Η Βόρεια Ελλάδα δεν ήρθε μόνο με πρικιά από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έφερε μαζί της και χρέος από την Αυτοκρατορία, η οποία ήδη από τα μέσα του 19ου αιώνα άρχισε να δανείζεται. Το χρέος που μετακυλίστηκε στο ελληνικό κράτος καθορίστηκε μετά τη συνθήκη της Λοζάνης, ωστόσο διαγράφηκε μετά τη χρεοκοπία του 1932. Λόγος της παρακμής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν οικονομικά προβλήματα. Αυτό οδήγησε φυσικά σε υπέρμετρο εξωτερικό δανεισμό και στα προβλήματα χρεοκοπίας τα οποία προέκυψαν πριν ακόμα ξεκινήσουν οι Βαλκανικοί πόλεμοι και πλέον η Μακεδονία ενταχθεί στο ελληνικό κράτος. Αλλά τα προβλήματα αυτά ήταν γνωστά και συνηθισμένα εκείνη την περίοδο σε όλη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Τόσο η Αίγυπτος όσο και η Ελλάδα είχαν αντιμετωπίσει χρεοστάσιο πριν τον 20ο αιώνα. Αυτό συνεχίστηκε όπως παρατηρούμε και στις επόμενες περιόδους τις προπολεμικές πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με συνεχείς πτωχεύσεις του ελληνικού κράτους του 32, καθώς επίσης και της τουρκικού κράτους λίγο πιο νωρίς, αλλά και παρόμοια προβλήματα και στις υπόλοιπες χώρες. Η μουσουλμανική παρουσία στη Θεσσαλονίκη εξαφανίζεται σταδιακά μετά το 1923. Για την τύχη της περιουσίας των μουσουλμάνων της πόλης μίλησε ο αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης. Πέφτει μέσα σε μια σιωπή, σε μια σκιά. Το τι ήταν αυτοί οι μουσουλμάνοι στη Θεσσαλονίκη, πόσο Τούρκοι ήταν, πόσο Αλβανοί, τι άλλο. Είναι μια δεκαετία πολύ δύσκολη, γιατί σαν έκλεισε μια πόρτα μετά την ανταλλαγή πληθυσμών. Και αυτό πρέπει να το δούμε, ότι από το 1923 και μετά ζούμε σε μια νέα Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Αλλά έχει τρομερό ενδιαφέρον να δούμε τη δεκαετία της έλευσης του ελληνικού κράτους εδώ και το τι συνέβαινε με τις τρεις μεγάλες κοινότητες που κρατούσαν στην πλάτη τους το μιλετιστικό, δηλαδή την παράδοση ότι ήταν τα τρία μιλέτια. Mm-hmm. Για να δούμε την οργάνωση αυτή. Τώρα, αν προεκτείνουμε αυτό στο μέλλον, στο τώρα και στο μέλλον, έχει ενδιαφέρον ότι η έλευση των προσφύγων και μεταναστών μουσουλμάνων στην Θεσσαλονίκη, σε πολύ μικρότερη βέβαια αναλογία, έχει ένα ενδιαφέρον πρώτον για τους όρους συμπερίληψης μέσα στην πόλη μας, ως πολίτες της πόλης μας, των παιδιών τους ενδεχομένως περισσότερο, αλλά και των ειδικών αναγκών, όπως η θρησκευτική λατρεία για το τζαμί που θα έπρεπε να γίνει στη Θεσσαλονίκη και για το μουσουλμανικό νεκροταφείο. Μια άλλη ισχυρή πληθυσμιακή ομάδα της πόλης, ως το 1941, οι Εβραίοι εξολοθρεύονται από την ναζιστική Γερμανία, ακριβώς την εποχή που έχουν αρχίσει να συνδέονται με τους Έλληνες, με τους οποίους ωστόσο δεν είχαν καμιά απολύτως επαφή, αν και συμβίωναν στην ίδια πόλη. I suppose the main issue is of course the demise of the Ottoman Empire and the move from multi-ethnic, multi-religious empire society to a nation state society in which actually they became the only minority, the only visible minority. So they had to adapt themselves and they understood it very clearly. Mm-hmm. But adaptation meant a total cultural adaptation of new ideas, of new language, of new culture, of new history, etc. And this of course takes time.
Το συνέδριο Θεσσαλονίκη, μια πόλη σε μετάβαση 1912-2012, θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή.